Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει αυτό το πρόβλημα του υποσιτισμού, να το πούμε έτσι, όπως το θέτετε κι εσείς. Η οικογένεια αυτή έχει 3 παιδιά, δεν έχει μόνο ένα παιδί. Ακόμα χειρότερα. Και συγκεκριμένα η μητέρα αυτή την εποχή είναι άνετη. Οποιοσδήποτε γονέας και δαιμόνας, είτε μαθητής ακόμα, έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το λέει στο σχολείο. Είναι να το αναφέρει, υπάρχει και η γνώση και η ευαισθησία να ενεργοποιήσουν και τυπικά και άτυπα δίκτυα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Όποιος γονέας ή μαθητής αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, να το αναφέρει στο σχολείο του. Υπάρχει και η ευαισθησία και η γνώση για να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα αλλά και στο Max FM με αφορμή το λιποθυμικό επεισόδιο από ασιτία 17χρονης μαθήτρια στην Πάτρα. Ήταν λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν η 17χρονη μαθήτρια της 3ης Λυκείου ζήτησε να βγει από τη σχολική αίθουσα. Μόλις βγήκε, κατέρευσε στο διάδρομο του σχολείου. Παρέμεινε λιπόθυμη για λίγα λεπτά. Όταν συνήλθε, ζήτησε από τη διευθύντρια να ειδοποιήσει τη μητέρα της και να φύγει, όπως και έγινε. Λίγο αργότερα, η μητέρα του κοριτσιού επέστρεψε στο σχολείο και περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται να συντηρήσει τα 3 της παιδιά. Η γυναίκα εργάζεται περιστασιακά ως καθαρίστρια και τα έσοδά της είναι πενιχρά. 3 ημέρες είχαν να φάνει οικογενειακός. Διάφορα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν της επιτρέπουν να παρέχει στα 3 παιδιά της τα βασικά για τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα η μεγάλη της κόρη να μην αντέξει. Η κοινωνία της Πάτρας πάντως ανταποκρίθηκε άμεσα και με διάφορους τρόπους στηρίζει την οικογένεια των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Τώρα η μητέρα είναι σε αναζήτηση δουλειάς, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών της. Για το θέμα παρενέβηκε η Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Λυπάμαι για αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς. Ο ένας πεινάει, ο άλλος λιποθυμάει από την άλλη μεριά και μάλιστα νέα παιδιά. Εγώ ως Μητροπολίτης, το λέγω και τώρα, το έχω πει πάλι και πολλάκις, όποιος άνθρωπος που τυχόν δεν τον γνωρίζομαι, όσους γνωρίζομαι αντιμετωπίζομαι την κατάσταση μέσα από την κάθε δραστηριότητα, για να μην επαναλαμβάνω αυτά τα οποία και εσείς γνωρίζετε, της Ιεράς Μητροπόλεως της τοπικής μας εκκλησίας. Ναι. Αν εσείς γνωρίζετε κάποιον που εμείς τυχόν δεν τον έχουμε αντιληφθεί, όπως αυτό το περιστατικό, που πιθανόν να μην το γνωρίζαμε και κάποια άλλα, αμέσως παρεμβαίνουν οι ιερείς μας, αυτό θέλω να πω, θα μας ειδοποιούν αμέσως και εμείς θα κάνουμε το χρέος μας κατά τον καλύτερο τρόπο. Δεν θέλουμε στην πόλη μας και στην Ιερά Μητροπολή μας ούτε να πεινάει ούτε να παίνεται κάποιος. Θα κάνουμε τα πάντα, πάντοτε βεβαίως κατά τα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Ναι, ναι. Και θα αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχω μιλήσει και με τους δασκάλους και με τους συλλόγους των γονέων, ώστε με τρόπο διακριτικό να παρεμβαίνουμε και στις υποθέσεις αυτές στα σχολεία, ώστε τα παιδιά μας να μην αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Όποιος τυχόν αδελφός μας δεν τον γνωρίζουμε και έχει κάποιο πρόβλημα, τον προσκαλούμε να έρθει στα γραφεία μας, στην πόρτα μας, είναι ανοιχτή η πόρτα της καρδιάς μας, στην εκκλησία, οι ιερείς μας, ο αρχιερεύς, ο βοηθός μου επίσκοπος, όλοι είμαστε με πολύ αγάπη διακείμενοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε, επαναλαμβάνω, κατά τον καλύτερο τρόπο αυτές τις καταστάσεις. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει μπορεί να απευθυνθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Πάτρα.